Τη Μαρία την ξέρετε πάρα πολύ καλά και την ξέρουμε πάρα και πολύ την καλά. Την αγαπάμε και την εμπιστευόμαστε. Για να δούμε, θα μπορούσαν να υπάρχουν ερωτήσεις τις οποίες δεν θα ξέρετε την απάντηση, Βασίλη. Πού σπούδασε υποκριτική? Στην Αθήνα. Στη σχολή. Τι λέτε, ρε παιδιά. Στην Αθήνα. Στην Αμερική. Ναι, πού. Στη Θεσσαλονίκη. Πού. Δεν ξέρω, πού στο NYU. Ξέρω εγώ. Όχι, στη Βοστόνη. 1-0. Τώρα στο Έλα. Η Αμερική, αγάπη μου, είναι όλη ήπειρο. Δεν σου είπε στην Ινδία. Καλά, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, σε ποιο θέατρο ανεβαίνει το πετάει-πετάει? Κριτήριο! Πόσα αδέλφια έχει? Τρία. Άλλα δύο. Τον Αντώνη και τον Γιάννη. Τα παιδιά, τρία είναι όλα. Ναι. Τον Αντώνη και τον Όταν Γιάννη. Όταν λέμε πόσα αδέλφια έχει, δεν λέμε. Εντάξει, πόσα παιδιά είναι, λέμε. Καλά. Τι βάζει ο Γιάννη στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο και την τρομάζει? Έναν Άι Βασίλη πάνω-πάνω που είναι λίγο σκληρό. Και στο στολισμό τη Μητσιού έχει πάει. Καλέ μωρό! Μαράκι, έλα. Καλέ, τι αδυνάτησες, άλλαξε τα μαλλιά. Όλα τα έχεις κάνει. Μουάκια. Κουκλάρα είσαι. Τι κάνετε. Κούκλα. Δείξε και λίγο πλάτη. Δείξε πλάτη το κορίτσι ενώ κυλάει. Καλέ. Ωραίο μας. Μουάκια το μαλάκι. Είναι λίγο της πούντας. Τι γράφει. Τι γράφει τώρα. Να σου πω, σου πάει πολύ αυτό το μαλάκι με γεια. Α, δεν είναι, είναι κόμωση. Α, είναι κομποτή. Αύριο θα με δείτε αλλιώ. Είναι μόνο το κομποτή που έχει το κλειπ. Το κουμπί. Κάτι στο λίγο να δούμε. Κάνε μου ρίγο. Δεν γελά. Μα τι γράφει αυτό. Δεν με νοιάζει κιόλα. Άμα θέλετε, το βγάζω. Το έχω κάνει κι εγώ αυτό. Είναι ωραίο γιατί ξαφνικά είσαι με φράντσα. Ναι. Απλά πρέπει να πετύχει την απόχρωση. Μην μοιάζει ξένο σώμα. Εσύ να έχει πετύχει πολύ. Έτσι. Μόνη σου το έκανε. Όχι, καλέ. Τα παιδιά μου. Α, δεν πειραματίζεσαι εννοώ. Εσύ μόνη σου με τα μαλλιά σου. Κυκλοφορεί με μία φράντσα. Κατάλαβα, δεν σα νοιάζει σε κανέναν τι γράφει στην πλάτη τη η κοπέλα. Τι γράφει στην πλάτη σου. Γράφει. Ζήτω θρύλο και Πειραιά. Ναι. Αγαπώ το Γιάννη. Γιάννη, αγαπώ για πάντα. Πολλέ φορέ. Γιάννη, ο άντρα τη ζωή μου. Αφήστε κανένα να πει τη γράφη. Λέει once. Γιάννη, τι θα πάρει. Λοιπόν, γράφει. Once upon a time there was a girl, τελίτσε and she lived happily ever after. Αυτά. Α, ωραίο. Σε παραμυθάκι. Μπράβο. Μου βγήκε... Γενικά είσαι το κορίτσι του παραμυθιού. Εξαρτάται πώ το εννοεί κανεί. Ρομαντική πολύ δεν είμαι σαν άνθρωπο. Αλλά είμαι αισιόδοξη σαν άνθρωπο. Και παραμυθένια. Μα δεν ακούω τι λέτε. Κοίτα, γλυκούλα και ρομαντική και. Είσαι παραμυθένια. Δεν είμαι. Είναι δυναμική. Είμαι λίγο πιο τραμπούκο, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή, ο Γιάννη, ρε παιδί μου, δεν σου κάνει εκπληξούλε, λουλουδάκια στο μαξιλάρι. Ή αν σου έκανε, τέλο πάντων, θα σου άρεσε. Ή και να σου κάνει, δεν σε συγκινούν. Εντάξει, όχι, εμένα άλλα πράγματα με συγκινούν. Όπω. Όπως να δείχνει ενδιαφέρον, να... δεν είναι δηλαδή να μου φέρει ένα τριανταφυλάκι. Να σου πει, λόγια. Ή ας πούμε αυτά που λέγανε στα πρώτα ραντεβού, να μου ανοίξουν την πόρτα και τέτοιες αηδίες, δεν μπορώ εγώ. Όταν μου μιλάγανε δηλαδή για αστέρια και φεγγάρια, υπέφερα. Τι ήθελες βρε να σου πούνε. Δεν μπορώ, υποφέρω. Εσύ υποφέρω ότι ψεύτηκα. Άντε, δεν θες να τα ακούς, τα λες, είσαι γυναίκα. Ούτε αυτό. Εδώ να τα ακούει καλά. Εγώ και να νιώθω, μπορεί να νομίζεις ότι δεν νιώθω τίποτα. Το καταπιέζεις ή το κάνεις? Όχι, είναι συναίσθητο. Με το παιδί... Το κρατάω, δεν το εξωτερικεύω. Με το παιδί όμως δεν σου βγήκε διαφορετικά, γιατί με τα παιδιά πάντα έτσι, με την Ισμήνη, δηλαδή δεν σου βγήκε το πιο συναισθηματικό σου. Να την έχει τα χάρια στις ζουζουνιές. Δεν είναι ότι δεν είμαι. Εγώ με το παιδί πάρα πολύ. Αυτό λέω, μα γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί τις έχω για πολύ τριφερούλα. Όχι, γενικά. Κάτσε για να το διαχωρίσω, μη βγω και πια. Και ήρθα και με αυτό το μαλλί, και ήρθα και με αυτό το φόρεμα. Θα βγω. Οικογένεια Άνταμς. Είναι ενοχικό να μην εκφράζεις αυτό που νιώθεις. Και δεν νιώθεις τύψεις που το νιώθεις. Δεν θες να τα βγάλεις. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι ότι νιώθω τύψεις. Απλά δεν εκφράζομαι εύκολα. Δεν είμαι πολύ στα λόγια. Δεν είμαι εύκολη στα λόγια. Θα το κάνεις με μια πράξη. Είμαι δηλαδή στρίδι. Πώς να σου πω. Δηλαδή θα σου βγάλω την πίστη. Θα το κάνεις με μια πράξη αυτό που νιώθω. Θα θεωρήσεις εσύ ότι μπορείς τον άλλον να δώσει να καταλάβει ότι τον αγαπάς. Βέβαια, έρχεται και το άλλο θεματάκι τώρα. Ότι εγώ νομίζω ότι δείχνω ότι. Και ο άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο άλλος εννοείται ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και εγώ θεωρώ ότι. Μα γιατί δεν το βλέπεις? Ότι εξυπακούεται. Ότι αυτό που, δηλαδή αυτό που μπορεί να κάνω, να κάνω έτσι. Μα εξυπακούεται για να το κάνω εγώ αυτό. Σε συμπαθώ και σ' αγαπώ. Ναι, σημαίνει ότι. Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Ρε Μαρία, εμείς τώρα επειδή λίγο πολύ τα έχουμε πει όλα, σε έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές και είσαι και ένα άτομο γνωστό στον κόσμο. Πολλές φορές όταν σε βλέπουμε σε κοινές δηλώσεις με τον Γιάννη, βλέπουμε πόσο χαλαρή είστε και λέμε πραγματικά ότι αν είχαμε ένα κανάλι. Αλλά κατά βάθος είναι στρίδες. Οι σούσουλες, οι αντίστοιχοι διευθυντές προγράμματος, θα χτίζαμε ένα reality πάνω σας τύπου Kardashian. Δηλαδή,
Έχετε πάρα πολύ πλάκα στο πώς διαχειρίζεστε ο ένας τον άλλον. Να δούμε πώς τόσα σκυλιά με το λευκό σπίτι μπορούν να σημειώσουν άνετα. Θα το έκανες ποτέ. Δηλαδή, αν έρχονταν ένα κανάλι και σου δίνει πολλά χρήματα ή μια εταιρεία παραγωγής, θα το έκανες. Τι, περίμενε. Όπα, περίμενε. Εταιρεία παραγωγής που τι, του εξωτερικού. Καλά, της Ελλάδας. Να, α, όχι. Του εξωτερικού. Ναι. Το εξωτερικό, ποιος ξέρει, Μαρία. Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό λέω. Α, σε παρακαλώ πολύ. Όχι, εσύ. Το εξωτερικό. Είπε, αν, εφόσον και ίσως. Επειδή υποθέτω λοιπόν στο εξωτερικό τα σκάνε πολύ. Με συμφέρει και εμένα, γιατί όλο και ψηλό μπαίνω βγαίνω. Γενικώς δεν θα έκανες κάτι με τον Γιάννη. Έχετε παίξει μαζί στο θέατρο, αλλά κάτι πιο με έκθεση, πιο τηλεοπτικό. Κοίτα, θεωρώ ότι αν ήταν reality θα σκοτωνόμασταν. Θα άρεσε, αυτό θα κάνατε. Πολύ θα άρεσε. Εμένα δεν θα μ' άρεσε όμως. Όχι, όχι, δεν θα το έκανα. Άρα θα το σκεφτώσουν να διασώσεις αυτό που έχετε το οικογενειακό από τον απέναντι. Και αυτό και για την προσωπική μου ζωή. Νομίζω ότι θα ήταν ανούσιο, δεν υπάρχει λόγος. Εκπομπή, αν κάνατε τηλεοπτική που ξέρω ότι είχατε συζητήσει. Εσύ θες να τους χωρίσεις όλοι και καλά. Ή να κάνουν ρεάλιτι να σκοτωθούν ή να κάνουν εκπομπή να πάρουν διαζύγιο όπως παίρνουν όλοι με την τηλεοπτική εκπομπή. Διαζύγιο παίρνουν ούτως ή άλλως νομίζω. Απλά νομίζω ότι είναι ένα βήμα. Είναι πιο κοντά με την τηλεοπτική εκπομπή. Ίσως. Επιτυχάνεται. Ναι, γιατί έχεις τη φθορά μπροστά σου, δίπλα σου, κάθε μέρα. Ναι, ο λόγος που δεν έχουμε κάνει κάτι μαζί δεν είναι επειδή θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση με τον Γιάννη να σκοτωθούμε ή να υπάρχει φθορά. Ο λόγος που δεν έχουμε κάνει είναι γιατί κάποια πράγματα δεν ευδοκίμησαν, ταυτόχρονα κάποια πράγματα μπορεί να μην μας αντιπροσωπεύουν. Αυτό, εντάξει. Μάλιστα. Για πες μας για το πετάει-πετάει για να προλάβουμε πετάει, να τα πούμε. Πετάει-πετάει, βεβαίως να προλάβουμε. Τι λέει? Ξεκινάτε αύριο ή... Τίποτα, στην Ελλάδα δεν θα έκανα... Θέλω να δω το σούπερ, ναι. Λοιπόν, τι? Ξεκινάτε αύριο ή... Λοιπόν, ξεκινήσαμε εχθές με γενική. Το τζεσάκι είναι εντάξει. Προσπαθεί. Λοιπόν, ξεκινήσαμε χθες γενική, σήμερα έχουμε πάλι ανοιχτή για δημοσιογράφους για Αθηνόραμα και αύριο ξεκινάμε, Σάββατο με διπλή ξεκινάμε και για το κοινό. Θέατρο Χιτήριο, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, με διπλή το Σάββατο, με Μάνο Ιωάννου, Μάνο Παπαγιάννη, Αγγελική Δαλιάνη, Βίκη Κάβουρα και την Τζεσίτσα, Τζεσί Παπουτσί. Στη σκηνοθεσία του Γιώργου Βάλαρη. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία, το Boing Boing το λεγόμενο, πετάει-πετάει σε ελληνική μετάφραση. Μια φαρσοκομωδία, γαλλική, το 60, εγώ κάνω την Καμπριέλα, κάνω την Ιταλίδα. Είσαι αυτή το κόκκινο. Εδώ τώρα, στο πράσινο. Στην προηγούμενη με την πετσέτα ήμουν εγώ με το κόκκινο. Συγνώρισα. Ναι, εδώ με το πράσινο. Πάντως, ναι, με το πράσινο είναι. Ναι, η Ιταλίδα, η Ιταλίδα Αεροσυνοδός. Μάλιστα, μπράβο, ναι. Μαράκι. Ήρθε ο Γιάννης, σε ιδέα. Ήρθε χθες, ναι. Και τι σου είπε? Και το παιδί μου. Τι είπε η Σμινούλα όταν σε βλέπει, τι λέει? Όχι, καθόλου το κορίτσι μου, καθόλου. Ήρθε και πίσω στα παρασκήνια, έκανε τη βοηθό μου, μου φτιάχνε το καμαρίνι, με βοηθούσε να βάλω το φροντιστήριό μου το λεγόμενο πίσω από τη σκηνή. Καρδιά μου. Μαρία, όταν έρχονται ο Γιάννης ή και η Σμήνη να σε δώσει μια παράσταση, έχεις άγχος? Α, όχι. Μέρη σήμερα, μη μου μιλάς. Έχει ένα δίκιο. Τι σχόλιο θα σου πει ο Γιάννης, γιατί είναι και λίγο αυστηρός. Ευχαριστώ, Κώστα. Γιάννης, ναι, όχι, κοίτα, τα ακούω τα σχόλια, γιατί θέλω να τα ακούσω. Εμένα δεν με ξέρεις. Όχι, δεν μ' αρέσει να μου γλύφουν τα αυτιά, το λεγόμενο. Να μου γλύφουν ή να χαϊδεύουν. Ο Κώστας ο Βαγκογιάς. Τι δώρο θα σου φέρει ο Άι Βασίλης? Εμένα. Ναι. Σ' άρεσε με ρούλα η ερώτηση? Ευχαριστώ. Τι δώρο θέλω? Ένα μωράκι. Ένα μωράκι έτοιμο γύρω στα 12. Όχι, ένα έτοιμο, ναι. Τώρα ηλικία, εντάξει, θα... Ας είναι και ενός, να έχουν περάσει τα πρώτα. Άμα είναι έτοιμο. Αγάπη μου. Λοιπόν, πάμε στις 10 ερωτήσεις που έχει ετοιμάσει η συντακτική ομάδα. Θέλω γρήγορες, κοφτές απαντήσεις, αυθόρμητες. Τι δώρο έχει ζητήσει από τον Γιάννη και δεν το έχει κάνει ποτέ? Εγώ? Το οτιδήποτε, μπορεί να είναι το οτιδήποτε, ό,τι και να ζητάω, μου λέει ναι και δεν το παίρνω. Άρα, δεν το ζητάς σωστά, Νικούλα. Και πάω και το παίρνω εγώ μετά, καταλαβαίνεις. Να ξέρεις ότι μου το λέει πάντα. Τι λέει? Έχω να κάνω κάτι για τη Μαρία, έχω να πάρω κάτι για τη Μαρία και το ξεχνάει. Αλλά το ξεχνάει. Πετά, ποτέ. Έχεις απαντήσει εσύ σε SMS στο κινητό του Γιάννη επειδή το θεώρησες ύποπτο? Όχι, δεν. Εντάξει, είπαμε. Έχεις αρνηθεί ποτέ δουλειά γιατί με τον συνάδελφο πρόκειται να δουλέψεις, είσαι τσακωμένη? Όχι. Αντιδεολογικό και αντιπαγγελματικό μου. Σου έχει επιβάλει dress code ο Γιάννης για κάτι που είδε και δεν του αρέσει?
αρωβρίκη πολύ σεξ. Να μου το έχει επιβάλει, να μου το έχει επιβάλει, όχι. Να μου πει τι είναι αυτό τώρα που φοράς και... Ναι. Εσύ αλλάζεις μετά. Συνήθως όχι. Ποια δουλειά δεν θα ήθελες να κάνει ποτέ η κόρη σου? Αστροναύτης. Όχι, το παιδάκι μου ό,τι θέλει. Ότι το ευχαριστεί, να το σπουδάσει, να το σέβεται, να το εκτιμά, να το δουλέψει και ό,τι θέλει, ό,τι αγαπάει. Έχει τσακωθεί ποτέ με θαυμάστρια του Γιάννη? Εγώ? Ναι. Όχι, βέβαια. Θα θέλει λίγο να τη πιάσει το τσουλούφι. Κοίτα, η άλλη. Λίγο, βρε, παιδί μου, λίγο το τσουλουφάκι. Είναι ο λαιμός μου. Λίγο το λαιμουδάκι. Λίγο εκεί να τη σφίξει εδώ την καροτίδα. Όχι, όχι, ειδικά άμα είναι θαυμάστρια που δεν. Εγώ έχω ξαναπεί ότι με ενοχλεί αν βγαίνουν εκτός ορίου και δεν σέβονται αυτό. Αλλά τώρα θαυμάστρια να θαυμάζει. Όχι. Με οδηγό στον δρόμο, έξι μέρες να βρει. Είσαι τέτοια. Δεν μπορώ, δεν μου αρέσει η αγένεια. Η αγένεια στον άνθρωπο δεν μου αρέσει, τρελαίνομαι. Μ' αρέσουν πολύ οι ευγενικοί άνθρωποι. Άρα σε βρίζει πρώτα και μετά τον βρίζεις. Ναι, συνήθως ναι. Ναι, όχι, δεν βρίζω από μόνη μου. Αν με βρίσουνε, θα βρίσω. Ναι, συγγνώμη, απλά αν σε κλείσει κάποιος, δηλαδή, θα κάνεις χειρονομία ή επειδή είσαι ευγενική θα το προσπεράσεις? Όχι, εγώ έχω βγει και έξω από το αυτοκίνητο. Θα του κουνήσεις το δάχτυλο που δεν θα είναι ο δείκτης? Τι, όλα θα τα κάνω αν τα κάνει. Okay, μας αρέσει. Έχω βγει και από το αυτοκίνητο και δεν μπορώ. Η τελευταία φορά που τσακώθηκες με τον Γιάννη, θυμάσαι για ποιο λόγο ήταν? Πριν δύο ώρες. Εχθές. Εχθές. Ναι, αλλά για ποιο λόγο? Τι τώρα θα κάτσω να πω? Τα προσωπικά μου. Να σου, μια εταιρεία παραγωγής στο εξωτερικό. Τώρα στην Ελλάδα δεν τα λέμε. Τι έχει κάνει θαυμαστής και σε έχει κάνει να τρομάξεις? Να είναι δηλαδή τόσο πιεστικός. Ναι. Τι? Πολύ επίμονα μηνύματα στο... Στο κινητό. Στο Facebook, στο Facebook. Ναι. Όχι στο κινητό, αλλά επειδή το Facebook έχει πια και... Στο Messenger έχει και κλείσει. Ναι, που δεν μπορεί να μην έχεις δώσει το τηλέφωνο σου, αλλά μπορεί να πάρει, να κάνει κλείσει. Απανωτά τηλέφωνα. Απανωτά όμως και του τύπου... Και τι έκανες? Εάν δεν είμαστε μαζί, μαζί θα πάμε στον παράδεισο και τέτοια πράγματα. Όχι, πήγε στη δίωξη ή απλά τον απέκλεισες, όπως λέει ο Δημήτρη. Πήγε στη δίωξη λοιπόν. Όχι, δεν απέκλεισα γιατί τρομοκρατήσουμε και ο κόσμο. Πήγε στη δίωξη, μάλιστα. Λοιπόν, έχεις κινηθεί νομικά για κάτι που έχει γραφτεί ή υποθεί για σένα? Νομίζω κάτι για το παιδί μου, πιο παιδί. Παλιά, 6 χρόνια πριν, σε σχέση με το παιδί μου. Για μάλιστα. Το παιδί. Λοιπόν, αυτά. Κουκλάρα, καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Να σκίσετε το Σάββατο και γενικώς και σε όλο το διάστημα που θα παίζετε. Τα φιλιά μας, υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό. Και να είμαστε καλά, να χαιρόμαστε τα παιδάκια μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, λοιπόν. Εγώ. Και να προσέξεις το φίλο μου, άντε. Καλά, ντε. Παναγία μου. Αυτό θα με προσέξει. Ρε Μέρη, να δούμε που έχει φτάσει ο διαγωνισμός, να μας πει ένα τηλέφωνο. Ναι, αλλά δες μου, ποιο είναι το τελευταίο νούμερο. Κάτσε να το δω εγώ στο iPad. Λοιπόν, γιατί έκλεισε ο διαγωνισμός μας, Μαράκι. Δεν έχει κλείσει ακόμα. Ωραία, θα μείνεις και εσύ μαζί μας να μας πεις ένα νούμερο. Δεν σε χαιρετάμε. 5 λεπτά ακόμα από το χρόνο σου. Πάμε. Άρα να πάρει ο κόσμος να διεκδικήσει το πλυντήριο για 2-3 λεπτά ακόμα. 2-14-2-14-89-89 έχει κέφια το αφεντικό σήμερα. Διεκδικήστε το δωράκι μας και η Μαρία Κορινθίου σε λίγο θα διαλέξει ένα νούμερο από το 1 έως το. Πρέπει να είμαστε γύρω στις 5.000 κλήσεις αυτή τη στιγμή συμμετέχοντες. Σε λίγο θα σας πω τον αριθμό γιατί προλαβαίνετε να μπείτε κι εσείς. Και καμιά φορά ο τελευταίος έχει τη χάρη.